Έφυγε ο παρουσιαστής, έφυγε! Έφυγε! Πού να πάω, μα πού να πάω, αφού σε όλη μου ζωή, Ραδαμαντίδης το έλεγε. Τι να λέμε τώρα, δεν πάω πουθενά. Είπα, τέτοια παραγωγάρα Green Pixel θα με πετύχει και backstage. Αυτοί είναι ικανοί, έχουν κάμερες και πίσω. Είναι η τρελή εδώ στην παραγωγή, οι συνεργάτες μου. Όσο για το κορίτσι. Μην νομίζετε που τη βλέπετε χαμογελαστή. Είναι για το ελέγχο, αλλά δεν κρατάει τα προσχήματα. Σας πω, εγώ έχω πολλά. Είναι η Βάλια Χατζη Θεοδόρου. Καλώς ήρθατε! Καλώς ήρθατε, η οποία σας ξεγελά αυτή η αγγελική εμφάνισή. Τι ξέρετε τι διαόλοι είναι. Ρωτήστε τους δικούς του να σας πούνε. Άστα αυτά τώρα μας το πέσε. Μα... Τα έχω ρωτήσει εγώ τη μάνα σου, τα έχω μάθει, τα ξέρω εγώ. Μου τα πες, τα κρατάω. Μυστικό, δεν λέω τίποτα για την κόρη σου. Χαμογελαστή, ωραία αγγελούδη. Άντε αγγελούδη, θέση σου γιατί ξεκινάμε τώρα. Βέβαια, Νάση, μην νομίζεις. Κάμα να ρωτήσω και τους δικούς σου. Ξέρω εγώ τι τσαχπινιές κάνετε εσείς στους δικούς σου ανθρώπους. Ειδικά οι μπαμπάδες έχουν τραβήξει πολλά αγγελική. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω κόρη εγώ. Δεν ξέρω. Νομίζεις. Σας ξέρω, σας ξέρω. Καλωσορίζω τα κορίτσια μας και τον Αχιλλέα βεβαίως. Καλώς ήρθατε. Το σημερινό παιχνίδι, τι κάνετε. Όλα καλά. Καλή επιτυχία σε όλους. Θα παίξουμε μια λεξομαχία και μετά θα μάθω για σας πράγματα. Είμαι πολύ αυστηρός παρουσιαστής, βέβαια. Η κατηγορία είναι στο θέατρο. Στο θέατρο η κατηγορία μας. Το χεράκι είναι ήδη στο μπάζερ και όποιος το βρει πρώτος παίρνει 100 ευρώ. Νάνση. Αλλαγή σκηνικού. Αλλαγή σκηνικού. Όχι ακριβώς. Αχιλλέα, αγγελική σειρά σας. Αγγελική μου. Αλλαγή σκηνικού. Κοινικής. Δεν ξέρω, δεν το έχω. Αχιλλέα, πάρε το πάνω σου, πάρε το κουμπί. Χαλαρά, ωραία. Αλλαγή σκηνικών. Αλλαγή σκηνικών. Ο Αχιλλέας πήρε το δωράκι από τα κορίτσια. Ένα δωράκι από εδώ, ένα δωράκι από εκεί. Ευχαριστώ τα κορίτσια γρήγορα. Ευχαριστώ. Τα. Μπράβο, πολύ. Τα βουάρ, πιβρ, βεβαίως. Αγγελική μου, καλώς όρισες, κορίτσι μου. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνεις. Καλά, εσείς. Τι καλά νέα μας φέρνεις, από πού μας φέρνεις νέα κατά. Έρχομαι από Νέα Φιλαδέλφια. Από Νέα Φιλαδέλφια, γιατί άμα μου λέγε Φιλαδέλφια σκέτο, θα έλεγα Πενσιλβάνια, δεν έχουμε φέρει ποτέ παίχτη. Έχεις πάει ποτέ Φιλαδέλφια. Κανονική Φιλαδέλφια, κανονική. Δεν έχω πάει ποτέ. Φιλαδέλφια, αμερικάνικη. Ποτέ δεν έχω πάει. Σου το προτείνω, εγώ πήγα τώρα γι' αυτό κάνω το μάγκα. Έχω πάει. Σου άρεσε. Την φετινή σεζόν. Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε πολύ η Φιλαδέλφια, δεν την περίμενα έτσι καμία σχέση με τη Νέα Φιλαδέλφια. Γιατί. Η οποία, όχι, εννοώ πολύ χειρότερη, αυτό θέλω να πω. Συζητάμε τώρα, συγκρίνουμε τώρα. Πενσιλβάνια με Νέα Φιλαδέλφια. Νέα Ιωνία, Ηράκλειο, μεταμόρφωση. Τι μου λες τώρα. Καλώς όρισες. Καλωσορίζω και το φίλο μου με τα μηδενικά προβλήματα με το χτύρι μου. Κανένα πρόβλημα. Είναι όλα λιμένα πλέον. Το λέω συνέχεια αυτό σε πολύ κόσμο. Λέω ρε παιδί μου ότι πολλές φορές ζηλεύω με την καλή έννοια ανθρώπους που έχουν χάσει όλες τα μαλλιά τους, έχουν πάρει απόφαση και σου λέει δεν πειράζει, τα χάσαμε στη Λάρα. Κερδίζεις σήμερα το πρωί. Κερδίζεις πολύ πριν, γιατί εγώ σηκώνομαι. Θέλω και 3-4 λεπτά για τα μαλλιά τουλάχιστον. Εσύ σηκώνεσαι, ρίχνεις ένα πλήσιμο, λούσιμο ταυτόχρονα. Γεια σας. Αυτό, απλό. Και καλωσορίζω από πού είσαι. Από Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονικά. Λάρισα, αλλά μένω Θεσσαλονίκη. Είσαι Λαρισαίος, μένεις Θεσσαλονίκη. Αθήνα έρχεσαι μόνο για τουρισμό και τροχό της τυχής. Για τουρισμό και τροχό της τυχής. Καλώς ήρθες στον τουρισμό. Καλώς σας βρήκα. Και βεβαίω η Νάνση μας, καλώς την. Καλώς σας βρήκα. Τι μου κάνεις. Καλά, είμαι πολύ καλά. Η Νάνση, ψηλή όπως τη βλέπετε, έτσι ακριβώς είναι. Το κοιτάω και σας το ενημερώνω. Μην νομίζετε ότι έχει από κάτω και ένα σανσέρ κάτι. Ψέματα. Από πού έρχεσαι. Από Χαλκίδα. Χαλκίδα είναι εδώ, παρακαλώ.
Μόνη σου ήρθε ή έφερε και τη μισή χαλκίδα. Έφερα και τη μισή χαλκίδα. Η μισή χαλκίδα είναι εδώ. Έχω τα κουκλάκια μου εδώ. Εκεί, τα κουκλάκια σου. Βεβαίω. Έχει φέρει φίλου δηλαδή, έτσι. Ναι, ναι, βέβαια. Υποστηρίζουν, είναι φανατικοί. Φανατικοί. Μ' αγαπάνε. Αυτοί σε πείσανε να έρθει ή μόνη σου το ήθελε πολύ. Μόνη μου εγώ, δεν έχει μάνα μου, κυρά μου. Αμάνε. Ζωρική τούτη εδώ θα μάθω κι άλλα για σένα στη συνέχεια. Γιατί τώρα έχουμε να παίξουμε. Και τι θα παίξουμε, τον πρώτο γύρο γυρίζοντα φυσικά τον τροχό τη τύχη. Γιατί όποιο γυρίζει. Κερδίζει. Στον πρώτο γύρο θα παίξει ο Αχιλλέας πρώτος που πήρε το δωράκι από τα κορίτσια πριν των 100 ευρώ και θα πάρει και την κατηγορία. Η κατηγορία είναι στο αεροπλάνο. Στο αεροπλάνο. Όταν βλέπω αεροπλάνο, μου έρχεται να σου την κάνω. Λίτσα Γιαγκούση. Βεβαίως, Λίτσα έτσι. Αχιλλέα, καλή τύχη. Το πι. Πι. Ωραία. Ξεκινήσαμε με το πι. Πάμε. Το ρο. Θα έχει πάρει αλφαβητικά. Πύρο. Πύρο. Έχω περιέργεια να δω αν θα πει το σίγμα τώρα. Το ταφ. Ναι, μπαγάσα, ξέχασα το σίγμα. Λοιπόν, πύρο ταφ. Ωραία. Θα πάει καλά. Έχεις 150 ευρώ. Παιδιά, τυπικά θα σας θυμίζω. Κάθε φορά που έχουμε 100 ευρώ, μπορούμε και να αγοράσουμε, αν θέλουμε βεβαίως, προαιρετικό ελληνικό. Θα γυρίσω. Φωνή. Τώρα μάλιστα. Το λάμδα. Λάμδα. No, no. Εδώ που θέλαμε, που είχαμε τα πολλά λεφτά, δεν πετύχαμε το γράμμα. Και έτσι η Νάνση θα γυρίσει για πρώτη φορά απόψε, παρακαλώ. Με 20 ευρώ ξεκινάς. Μη. Μη. Είσαι πιο ατυχική από τον Αχιλλέα. Αγγελική, θα παίξουμε όλοι πρώτο γύρο. Καλή αρχή. Και η αρχή της Αγγελικής θα είναι πολύ καλή. Θα πω το σίγμα. Το οποίο ξέχασα να πει ο Αχιλλέας πριν. Ναι. Ορίστε, Αχιλλέα, τα βλέπεις αυτά. Αγγελική, ξέρεις πόσα λεφτά έβγαλες. Όχι. 450 ευρώ, κορίτσι μου, με τη μία. Καλοπάδε. Ναι, είναι φυσιολογικό. Οι παίκτες στην πρώτη γυροβολιά ακόμα δεν έχουν εγκληματιστεί με το τι γίνεται. Τώρα που εγκληματίστηκες και έχεις 4,50, τι θα κάνουμε. Θα γυρίσω. Να γυρίσεις. Και το επόμενο σύμφωνο θα έρθει για 20 ευρώ. Θα κάτι... πω το κάπα. Δυστυχώς δεν υπάρχει το κάπα. Χιλέξει 150 ευρώ και παίζεις γυρίζοντας. Γυρίζοντας. Βεβαίως. Και είναι πολύ καλό το γύρισμά σου αυτό γιατί είναι το μπαλαντέρ. Θα πω το γάμα. Σήκωσε παρακαλώ τον μπαλαντέρ και συγχαρητήρια. Μαζί σου μέχρι και τον τελικό, εάν φτάσεις εκεί βεβαίως, έτσι. Ναι, ναι. Να αγοράσουμε ένα φωνήεν. Ποιο θέλεις. Το όμικρον. Αυτό ήθελες. Είμαι, δηλαδή δεν υπάρχει καλύτερο από αυτό στην προκειμένη περίπτωση, γιατί ξέρεις σίγουρα τη δεύτερη λέξη. Σε ζορίζει η πρώτη, όντως. Ναι. Θέλω να γυρίσεις, δεν έχεις επιλογές. Βρε, καλή ευκαιρία για λεφτά. Το Χ. Το Χ. Τώρα πλάκα μου κάνεις, δεν το ξέρεις. Δηλαδή με δουλεύει το σωρά, είναι τρολάρισμα αυτό τώρα. Πριν το λύσεις, γιατί το ξέρεις το γρίφο και έχουν τελειώσει και τα σύμφωνα άλλωστε. Πριν το λύσεις, έχω ένα ερωτηματικό εδώ. Αν το σηκώσουμε, το ποσό το οποίο έχεις τώρα που είναι... 130 ευρώ. Μπορεί να γίνει 630 ευρώ. Διότι οι πιθανότητες να έχει 500 ευρώ είναι 50-50. Αν έχει χρεοκοπία, χάνεις 130 ευρώ. Θα το σηκώσω. Θα σηκώνουμε. Είναι πολύ λογικό αυτό που λες. Διότι σηκώνοντάς το, αν χάσεις 130 ευρώ, δεν νοιάστηκε. Σιγά τώρα το ποσό που δεν θα βρούμε μπροστά μας. Αν όμως βρούμε το 500, τότε κάναμε την τύχη μας και λέμε ότι ξεκινήσαμε το παιχνίδι. Τέλεια! Συγχαρητήρια, Αχιλλέα μου. Σε ποια περιοχή μένεις ακριβώς? Τούμπα. Τούμπα. Τούμπα, Τούμπα. Ακόμη πιο συμπαθής μου έχεις γίνει αυτή τη στιγμή. Πολύ κοντά στο γήπεδο. Και στο γήπεδο κοντά αντιλαμβάνεις ότι ως νταμπλούχος Ελλάδος μπορώ να λέω μια κουβέντα παραπάνω φέτος που με παίρνει, άλλες χρονιές δεν με έπαιρνε, φέτος θα λέω. Και εσύ θα μου πεις 6-30 και θα είσαι ο πρωταθλητής και νταμπλούχος γιατί έχεις πάρει και, και την πρώτη λεξομαχία του πρώτου μας γύρου. Τροχή προσγείωσης. Τροχή προσγείωσης, λες ότι είναι η λύση.
του πρώτου μας γρίφου. Χάρη στην κίνηση να ρισκάρει, που ήταν λογικό, αλλά πολλοί δεν το κάνουν από φόβο και μόνο. Οι τροχοί προσγείωσης βγήκαν και εσύ προσγειώθηκες στο συνολικό ποσό των 730 ευρώ με τα προηγούμενα. Τώρα θα παίξει πρώτη η Χαλκίδα. Να είσαι έτοιμη. Έτοιμη. Να εκπροσωπήσεις η Χαλκίδα στο δεύτερο γύρο και στην κατηγορία. Παροιμία. Παροιμία, παρακαλώ. Πώς θα πας με τις παροιμίες? Πολύ καλά. Ναι, δεν το λένε συνήθως οι άνθρωποι. Με τι καταπιάνεσαι? Είμαι δασκάλα. Πες το ρε Σινάνση, γι' αυτό με τις παροιμίες είσαι δυνατή. Τι τάξη έχουμε φέτος? Δεν έχουμε αντιόριστη ακόμα. Ναι, δεν έχω. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Κοντινό στην Άση. Συγγνώμη που σκηνοθετώ, κύριε Γαλανούλη. Κοίταξε πώς θα να είσαι, παρακαλώ. Στο Υπουργείο μας βλέπουνε. Ναι. Σοβαρά μιλάτε τώρα? Σοβαρά μιλάτε? Να σας εύχομαι να πάνε καλά. Πάμε για την παροιμία. Ευχαριστώ. Έλα, έλα εκεί, εκεί, εκεί. Σου ξέφυγε το επιδείο, θα ήταν καλή περίπτωση. Σίγμα. Σίγμα. Μπράβο. Ταφ. Δύο-δύο, τα βρίσκει η Νάνση. Πι. Δυο-δυο, πάντα, σαν τους χιώτες. Στην πανιέρα, δυο-δυο. Και στην πανιέρα, ωραίο τραγούδι ήταν. Καλό. Πολύ ωραίο. Καλό. Μη. Τα δύο μη, παρακαλώ, να βγούνε. Δεν μπορεί να μην έχει δύο. Μη, μανιτάρι. Άντε. Ένα. Ντρέπομαι για λογαριασμό μας, Βάλια. Λοιπόν, έχεις 220 ευρώ, δασκαλά, οφείλω να σε ενημερώσω. Να αγοράσω το αλφα. Έβαλε ερωτηματικό, αλλά εμείς το πήραμε ως επιβεβαίωση και σου δίνουμε όλα τα αλφα που υπάρχουν. Ωραία. Έχεις ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία όσον αφορά τα γράμματα. Έχεις λύσει τον μισό γρίφο, αλλά έχεις μόλις 120 ευρώ, παρότι τα βρίσκεις 2-2 τα σύμφωνα. Mm-hmm. Θες να γυρίσεις για κάτι πολύ καλύτερο για πρώτη φορά? Βεβαίως. Σκοτίνιας ουρανός. Προσέγγισες τα 200, αλλά κάπου εκεί υπήρχε η παγίδα της χρεοκοπίας. Έχασες 120 ευρώ. Μεγάλο ποσό δεν έχασες, αλλά έλυσες το μισό γρίφο. Αγγελική, εκμεταλλεύσω όλο αυτό. Άμα γυρίσω. Έλα βρε, Αγγελική, άμα γυρίσω. Θα γυρίσεις και θα πετύχεις. Να, είδες, δωρεάν φωνή. Τι ωραία. Πες μου, δωρεάν ποιο θέλεις. Δωρεάν φωνή, ποιο θέλω. Το όμικρον θα πω. Και αφού ήταν τζάμπα, άρπαξε την ευκαιρία, ξαναγύρισε. Έλα, ανέβα λίγο όμως να σου πω κάτι. Έχεις μία τάση. Άμα γυρίσω και εκεί θα φέρω. Τώρα ξεκινήσαμε καλέ. Τι θα φέρεις? 200 θα φέρεις. 200 θα φέρεις. Θα πω το νι. Νοντάς. 400, 600, 800! Μάλιστα. Ρε Αγγελική. Ρε Αγγελική, αλλά δεν την έχω βρει. Και θα πω το κάπα. Είσαι πολύ τυχερή που σταμάτησες λίγο πριν χάσεις τη σειρά σου για να πάρεις άλλα 450, κορίτσι μου, ηρέμησε! Ηρέμησε! Λοιπόν... Ηρέμησε, έχεις την άκρη στην μπάγκα στον αέρα. Δύο γράμματα είπες και έχεις βγάλει 1250 ευρώ. Θα αγοράσω. Α, τώρα δεν είμαστε πεσμένοι, τώρα ανεβήκαμε. Ναι. Το έψιλον. Ένα κορίτσι μου, έψιλον. Αλλά δεν το έχω βρει να ξέρω. Δεν πειράζει. Θα κάνεις τα πάντα για να το λύσεις. Λοιπόν, κάτσε τώρα και σκέψου. Λοιπόν, θα γυρίσω. Θα πω το ρο. Ρο. Ωραία. Άκουσε να δεις τώρα. Το ρο υπήρξε τρεις φορές, αλλά σχεδόν λύνει και το γρίφο, νομίζω, λέω τώρα εγώ. Το ξέρω. Αν το πεις τώρα, Αγγελική, έχεις κάνει κάτι το οποίο θα σου ανυψώσει το ηθικό απίστευτα. Λοιπόν. Θα βγάλεις 1300 ευρώ. Θα το λύσω, δεν θα γυρίσω. Δεν θα γυρίσεις. Κάτσε κόρη ανήπαντρη, να κάμω γιο να πάρεις. Κάτσε κόρη ανήπαντρη, να κάμω γιο να πάρεις. Δεν ξέρω. Τι έκανε. Αν είναι σωστό, έτσι ακριβώς διατυπωμένο, παίρνεις 1300 ευρώ. Εάν έχει έστω και ένα μικρό λαθάκι, λυπάμαι. Έχει ένα μικρό λαθάκι? Όχι!
Πες, τα χρειάστηκες. Πέτρο, με ψάρωσες, πες το. Ναι, με ψάρωσες. Λέω, θα είναι να κάνω ιό. Ναι, θα κάνεις ιό, αλλά κάνε δεν γράφεται έτσι το ιό. Αλλά επειδή εδώ δεν είμαστε στο μάθημα των θρησκευτικών, Νάνση, πες, είμαστε στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας, το είπες πολύ σωστά και είπα λιγάκι να σε τρολάρω γιατί μας πήρες 1.300 ευρώ. Στα άντε, πήρα, άντε, άντε. Τέλειο ξεκίνημα. Και φαντάζομαι τα καλύτερα έρχονται. Παιδί μου, τώρα παίζεις και πρώτη στον τρίτο γύρο. Πώς θα πας με τη γεωγραφία? Καθόλου καλά. Δεν σου έχω καλά νέα. Δεν πειράζει. Η κατηγορία είναι πόλεις του κόσμου. Πόλεις του κόσμου. Πόλεις του κόσμου. Πολύ ωραία. Σε βόλευε να είναι τουλάχιστον ελληνικές για να. Ναι, ναι. Ωραία, μην λες ποτέ όχι, γιατί συνήθως τα outsider κερδίζουν τους γρίφους που δεν θέλουν. Να σου θυμίσω ότι πριν είχαμε πάρει μία και είχαμε δασκάλα εδώ και δεν προλάβαινε να κουμπίσει. Οπότε πάρ' το πάνω σου και ξεκίνα να μαζεύεις γράμματα για τις δύο πόλεις. Θα βάλω και δύναμη στο χέρι τώρα. Σε θέλω να σε προπονήσω λίγο. Όχι, όχι, κοίτα με. Κοίτα. Κοίταμε. Watch me. Πω, πω, πω. Αν μου πεις ότι δεν ήταν αυτό δυνατό. Αυτό ήταν το δυνατό σου. Ναι. Έτσι όπως το γύρισες, μου ήρθε έτσι ένα ψύχος ανεμιστήρα, ρε παιδί, με αυτό το γύρισμα. Μας τρελάνεις, έλα. Λοιπόν, τι να πω τώρα, να πω ένα σίγμα. Ας ξεκινήσουμε με το σίγμα, λοιπόν, στην τύχη προφανώς, τα πρώτα γράμματα. Προφανέστατα, δεν είναι. Και μπράβο, γιατί είναι δεύτερη ευκαιρία για σένα, συν 80 ευρώ. Για πάμε πάλι. Εντάξει, το 20 δεν μ' αρέσει και τόσο, αλλά το έφερες. Θα πω το πι. Έχω. Βεβαίως και έχουμε πει πρασινομάτα. Για ξαναγύρισε. Θα βγάζετε λεφτά, θέλω. Αχ, το χέρι. Σου ξέφυγε το 200. Ποιο σύμφωνο τώρα? Θα πούμε το ρο. Okay. Και οι δύο πόλεις που ψάχνουμε έχουν ρο. 640. Δεν θα αγοράσω, θα γυρίσω. Τελικά καλύτερα να αγόραζες γιατί εδώ έχασες τη σειρά σου. Δεν πειράζει. Αχιλέα μου. Δεύτερη ευκαιρία. Σε ευχαριστώ, Βάλια. Σε ευχαριστώ, Βάλια. Ναι, Βάλια. Είχα... Βάλια σώζει. Βάλια σώζει. Και δυνατά. Και δυνατά και το 200 πάλι σου τη σκαπούλα, ρε. Κάπα. Εδώ όμως δεν έχουμε ούτε το κάπα. Βάλια, κάτι να ρωτήσω ότι Βάλια μπορεί να παίξει ο Αχιλέας. Βεβαίως. Έλα ρε Αχιλέα, έλα ρε Αχιλέα. Ρωτάω εγώ γιατί δεν ξέρεις ποτέ. Αυτό είσαι. Δύο οδηγίες θα τα πεις εσύ. Το ταφ. Και ποιο άλλο? Το νι. Χρειαζόμαστε το πρώτο σύμφωνο να είναι το ταφ και υπάρχει. Άρα σηκώνεις τη φέτα από τον τροχό της τύχης και μόλις η Βάλια φτάσει στη μια μεριά του τροχού, θα ανοίξουμε και το νι, το οποίο υπάρχει. Μπράβο. Σύνολο 120 ευρώ. Ήταν μια καλή πρώτη γύρα. Κοίτα δύναμη. Και επειδή είναι δυνατό αγόρι ο Αχιλλέας, θα τον βάλω να γυρίζει και για την Αγγελική και να λέει Αγγελική, ναι, γράμματα, να μην κουράζεται. Έτσι, το κατάλαβα εγώ. Αυτό θα λέω γράμματα. Θα πω το μη. Το γράμμα μας είναι το μη. Και για 150 ευρώ το μη, φίλε, τα πήγες τέλεια. Σκέψου, Αχιλλέα μου, ότι έφτασες στα 720. Να αγοράσω ένα φωνή, το α. Ωραία, ξέρεις την πρώτη πόλη ήδη, δεν σε οδηγεί στη δεύτερη. Όχι, γιατί η Νάνση το έχει λύσει ήδη. Και άμα της δώσεις ευκαιρία, το καθάρισε το παιχνίδι. 6-20, τι κάνουμε? Αγοράσω ακόμα ένα. Ποιο θέλεις? Το έψιλον. Έψιλον. Ωραίο, θα έλεγα ότι αυτό ήθελες. Αυτό δεν ήθελε. Αυτό ήθελε. Έρα, Αχιλλέα. Και αλλιογράφητος να είσαι, δεν πάει να είσαι άντρας, μια μπαλίτσα την έχει παίξει. Εννοείται. Έτσι. Με το παραπάνω. Και με το παραπάνω και την έχει παίξει και την έχει ποντάρει. Αυτό κυρίως. Άρα θα μου πεις τώρα ότι εκτός από το Μάντσεστερ, τι άλλο ψάχνουμε? Το Μπέρμιγχαμ. Μάντσεστερ και Μπέρμιγχαμ. Μπράβο, γιατί πήρες ένα ωραίο ποσό, τα 520 τα οποία σε ανεβάζουν και μπορεί να μην φτάνεις στην πρώτη θέση, αλλά είσαι μόλις 50 ευρώ μακριά από την Αγγελική. Έχουμε λεξομαχία για 200 ευρώ. Παρακαλώ, το χέρι στο μπάζερ, κερδίζει ο πιο γρήγορος ή η πιο γρήγορη. Η κατηγορία είναι 1821. Η κατηγορία μας είναι 1821, δεν χρειάζεται να πω τι θέμα είναι αυτό, πάμε. Σε ακούω, Αγγελική. Φιλική εταιρεία. Φιλική εταιρεία. Βεβαίως, άλλα 200 ευρώ για τη φίλη μου την Αγγελική. Μπράβο, μπράβο. Και κόλλα
5. Η Αγγελική. Πόνεσα. Με πόνεσε με αυτό το πολύ δυνατό σου χέρι. Τώρα με τρολάρει και η Αγγελική, η οποία ήρθε εδώ και γυρνούσε έτσι ασθενικά σιγά-σιγά. Και τώρα που έχει βγάλει 1500 τόσα, τώρα ξαφνικά ξεψαρώσαμε 1500 ευρώ. Και κάνετε high five και με πονάει το χέρι μου, κατάλαβες, Αγγελική. Λοιπόν, η Αγγελική προηγείται με 1500, 1250 έχει ο Αχιλλέας, που είναι πάρα πολύ κοντά. Η Νάνση δεν κατάφερε ακόμα να βγάλει χρήματα, αλλά μπορώ να της φτιάξω τη διάθεση. Έχω τον τρόπο. Έλα μαζί μου, Νάνση, να σου δείξω κάτι που θα σου ανεβάσει τη διάθεση, παρακαλώ. Το Nissan Juke. Μα τώρα ξεκάθαρα. Όχι, σε παρακαλώ. Μπες μέσα. Μπες μέσα και πες μου, Νάνση. Φτιάχνει την ψυχολογία με το που μπαίνεις μέσα. Είσαι ήδη πιο χαρούμενη. Πάρα πολύ. Έτσι, παιδιά, Nissan Juke, το μεγάλο δώρο της εκπομπής. Περιμένει εσάς και όλους τους παίκτες κάθε μέρα εδώ. Λοιπόν, Νάνση, έλα, θα σου δείξω τα τεχνικά χαρακτηριστικά όσο μας δίνει η Βάλια συμβουλές για το πώς να έρθει κανείς εδώ. Για να έρθετε να παίξετε και εσείς, μπείτε στη σελίδα μας τροχός.star.gr ή τηλεφωνήστε στο 211-187-8090. Ανέβηκε τους κολλήγκα. Ανέβηκε. Ωραία, στη θέση τώρα γρήγορα, γιατί πάμε για τις διαφημίσεις. Πόσο κάναμε, δεν κάναμε πολύ. Το λέω γιατί σε άκουσα που το είπες, βεβαίως, κυρία μου. Λες τώρα, άντε επιτέλους, δεν αργήσαμε πολύ. Τυπικά όσο πρέπει, μια ανάσα βρε να πάρουμε, να σας δώσουμε το χρόνο και εσείς να δηλώσετε συμμετοχή με τον τρόπο που σας είπε η Βάλια. Αν το ξεχάσατε ήδη, το τηλέφωνο και όλα τα υπόλοιπα, υπάρχει και το ίντερνετ και η εφαρμογή μέσα στο Star, στη σελίδα του starstyle.gr, ανανεωμένη για high definition. Βλέπετε και όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης, όλα σε υψηλή ανάλυση, αν τα χάσατε. Και επίσης μπορείτε σε μια πολύ απλή φόρμα συμμετοχής, δοκιμάστε το star.gr, να βάλετε τα ονόματά σας και να έρθετε εδώ κοντά μας. Όπως ήρθανε η Νάνση, ο Αχιλλέας και η Αγγελική μας που προηγείται με 1500 ευρώ. Και όχι μόνο προηγείται, αλλά διαλέγει και κατηγορία. Καλό! Α, πολύ ωραία, ναι. Έχω τι να σου προτείνω. Θέλω να μου πεις ποια σου αρέσει περισσότερο. Για πες. Η πρώτη κατηγορία που σου προσφέρω, Αγγελική μου, είναι ρόλος. Τηλεοπτικός κινηματογραφικός. Η δεύτερη κατηγορία είναι στο σπίτι. Και η τρίτη είναι ξενομανία, που είναι δύο λέξεις που σημαίνουν ακριβώς το ίδιο, αλλά είναι μία ξένη και μία ελληνική. Θα διαλέξω τη δεύτερη, στο σπίτι. Απέρριψες απευθείας στο ξενομανία. Δεν είμαι καλή. Δεν είσαι καλή σε αυτό. Αλλά στο σπίτι, νοικοκυρά, δυνατή. Από τις καλύτερες. Δεν έχεις φέρει ούτε μία δωρεπαιδαγή γαλαξίας. Αγγελική μου, στον πίνακα να δούμε, παρακαλώ, τι χρειαζόμαστε ακριβώς. Γυρίζω. Έλα, Αγγελική μου, βεβαίως. Το πι. Το πι δεν υπήρχε. Αχιλλέα. Θα πάμε στα safe, θα πούμε το σίγμα. Υπάρχουν safe γράμματα, δεν το ήξερα. Το λέω γιατί το σίγμα μπορεί να έχει μια δημοφιλία, αλλά το έχω δει πολλές φορές να συνοδεύεται από τον ήχο. Tough. Νάνση, νομίζω ότι ήρθε η στιγμή. Θα φύγω ανάποδα τώρα. Η χρεοκοπή απλά είναι κάτι που δεν σε απασχολεί καθόλου, δεν έχεις κάτι να χάσεις. Έχεις μόνο να κερδίσεις, Νάνση. Από το 0 η Νάνση θα φτάσει τα 1500 ευρώ, παιδιών. Πάμε! Άντε, ναι. Έλα μου. Να το κάνουμε ντέρμπι τριών. Για την ώρα θα ξεκινήσουμε με δύο σύμφωνα. Πες μου το πρώτο. Tough. Αν δεν υπάρχει το πρώτο, δεν θα πάμε καν στο δεύτερο. Είδες, Αγγελική. Η Αγγελική που έχει 1500 ευρώ και αν ανοίξατε τώρα τηλεόραση, νομίζετε ότι έχει χάσει 1500. Δεν το γύρισα καλά. Το κάπα. Το κάπα μας λέει και εδώ θα πέσει μέσα. Μπράβο, 40 ευρώ. Παρακαλώ, ξαναγύρισε. Ξαναγυρίζω, ε. Και να ξέρεις, έχεις πάρει και μια δεύτερη ευκαιρία. Το μη. Μπράβο. Άλλα 50. Άλλα 50. Για να πω το νι. 140. Θα πω το αλφα. Μπράβο σου. Ωραία, θα γυρίσω. Έχει στρατηγική, μισό λεπτάκι να δούμε και όλα τα γράμματα για να
Σκεφτείς καλύτερα, μήπως λύσεις και το γρίφο. Ξέρω την πρώτη λέξη σίγουρα. Καλό για σένα είναι αυτό. Το κάνω συνέχεια λοιπόν. Δηλαδή. Έτσι. Αν μου αφήσεις να παίξω. Μια χαρά. Μην μιλάς καθόλου, μην παραπονιέσαι για την τύχη σου. Θα πω ναι. Το ξύ. Μπράβο, σήκωσε τη δωροεπιταγή. Αυτό είναι. Άρε μαμά, όλο αυτό κάνουμε. Έτσι, εγώ, άρε μαμά, μας βλέπει η μαμά τώρα. Δεν μας βλέπει τώρα, αλλά θα χαρεί πάρα πολύ που ξέρω την πρώτη λέξη. Εγώ θα πω τώρα κάτι άλλο. Τώρα τι να σου πω για τις άλλες. Θα πω και κάτι άλλο που συνδυάζεται με την πρώτη λέξη, που δεν μπορούμε να την πούμε ακόμη, απλά την ξέρουμε όλοι. Επιπλατινιακός. Αυτό η πρώτη λέξη και τα επιπλατινιακός συνδυάζονται πάρα πολύ. Και σου εύχομαι να λύσεις το γρίφο για να μπορέσεις να πας με τη μαμά και να πάρετε έπιπλα σε ένα από τα 5 καταστήματα. Σου υπόσχομαι να το λύσεις, θα σου πω και με ποια ηθοποιό μοιάζεις, ποια μου θυμίζεις. Αλήθεια, πες μου πρώτα. Λιγουδιανή. Με την Αλεσάνδρα Νταντάριο. Πρέπει να την ξέρω αυτή και δεν την ξέρω. Μια καλονή, μπέιγο, τσέλα, μην συζητάς τίποτα. Πάμε. Το ρο. Πλησιάζουμε πάρα πολύ. Έχεις 3,90. Έχω βρει και τη δεύτερη λέξη. Να σου πω ένα νέο, το οποίο μπορεί να μου αρέσει. Τα 3,90 ακούγονται ωραία και είναι ωραίο ποσό γιατί είσαι ήδη πρώτη. Αλλά δεν έχεις λεφτά για να αγοράσεις φωνήντα. Τα 300 είναι η δωρεπιταγή. Τα 90 ξέρω. Είναι ψηλά. Θες ένα δεκάρικο ακόμα. Θα το πάρω, αρκεί να φέρω καλή στο τρεχόμενο να γυρίσω. Έχεις 80% πιθανότητες. Ναι, αλλά μόλις έχασα τη σειρά μου. Αλλά έχεις δεύτερη ευκαιρία, γι' αυτό έλεγα ότι οι πιθανότητες σου είναι πολύ μεγάλες. Πρέπει να ξαναγυρίσεις. Θα πω το φι. Ωραία. Ωραία. Ξέρω και την πρώτη, ξέρω και τη δεύτερη, δεν ξέρω την τελευταία. 4,30 σου περισσεύουν 100 ευρώ. Θες. Θα αγοράσω, ναι. Από το γιώτα. Καλό ήταν. Θα το λύσω. Σε όλες τις λέξεις υπήρχε γιώτα. Αν το λύσεις, θα σου δείξω ποια είναι η Αλεσάνδρα Νταντάριο. Θα μου τη δείξεις. Βεβαίως. Για να σου το δείξω τώρα πριν λοιπόν. Το λύσεις. Όχι, το όχι θα το λύσω, όχι, θα το χάσω να μετά. Να πάρεις 3,30 και μετά λοιπόν. Τα λέμε. Δεν είμαι σίγουρη για την τελευταία. Ξεσκόνισμα, φαράση, χαλιά. Για τα χαλιά δεν είσαι σίγουρη. Γι' αυτό δεν ήμουν σίγουρη. Δεν έχει πλύνει ποτέ χαλί. Ποτέ δεν με αφήνει η μαμά μου. Γι' αυτό, γιατί το χέρι, δεν το βλέπει. Τι μάνα είναι. Πώς θα το σηκώσω εγώ αυτό. Πώς τη λένε τη μαμά. Δώρα. Κυρία Δώρα μου, μην την έχετε πριγκιποπούλα. Έψαχνα πιάτα, πλήσιμο, τίποτα δεν ήταν εκεί κάτω από αυτά. Μην την έχετε πριγκιπέσα. Και κανένα χαλί τρίψιμο, εντάξει, δεν τώρα... Δεν αφήνει. Όχι, ο μπαμπάς μόνο. Ο μπαμπάς μόνο. Όπω τον έχετε βρει τον μπαμπά, ε. Και αδερφός μου, ούτε αυτή για κουμπάει. Βέβαια, άμα έχεις κόρη σαν την Αλεσάνδρα Νταντάριο, τώρα θα σου δείξω πολύ διακριτικά, γιατί νομίζει ότι την έχω εκθέσει. Εδώ. Εγώ είμαι πιο... Πιο όμορφη από την Νταντάριο. Ναι. Ευτυχώς γιατί ανακηρύχθηκε η πιο σεξι ηθοποιός το 2018. Εντάξει, μπράβο, μπράβο. Αυτοεπεποίθηση. Πολύ σημαντικό πράγμα η αυτοεπεποίθηση. Με τα χωρατά μας, καλά περάσαμε εδώ πέρα τόση ώρα, αλλά κάποιος έβγαλε και λεφτά. Κάποιος έχει φτάσει κοντά στα 2.000. Αυτός ο κάποιος είναι η Αγγελική. 1.900 ευρώ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πάμε στον επόμενο γύρο να βάλουμε και 500 μέσα. Αχιλλέα, έχουν μείνει δύο κατηγορίες που τις άφησε ήσυχες η Αγγελική, γιατί μετά δεν σας άφησε ήσυχους. Μας καθάρισε, μας καθάρισε, μας βέβαια. Και οι κατηγορίες. Δεν τις θυμάμαι καν εγώ, γιατί γνωστό Αλτσχάιμερ. Ούτε εγώ. Ρόλος. Η επόμενη κατηγορία είναι ξενομανία. Ήτανε ρόλος σε ξενομανία. Δεν μ' άρεσαν καθόλου. Άρα τώρα έχουμε την ξενομανία και μετά που θα παίξει πρώτη η Νάνση θα βάλουμε τον ρόλο. Για την ώρα έχουμε τις δύο λέξεις, την ξένη και την ελληνική. Αχιλλέα, αρχίζεις. Είναι μικρή η απόστασή σου από την Αγγελική. Αλλά δεν καλύπτεται με μία χρεοκοπία. Ουσιαστικά χάνεις τη σειρά σου, γιατί δεν έχεις κάποια χρήματα σε αυτό το γύρο. Νάνση, έχεις μείνει αρκετά πίσω. Νομίζω ότι δεν μας παίρνει άλλη αναβολή. Έχει δίκιο. Και με τα 500 είναι μεγάλη ευκαιρία πολύ γρήγορα να πλησιάσεις και εσύ τον Αχιλλέα και την Αγγελική. Ωραία. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ωραία. Φέρ' τη γάτα. Όχι, μην τη φέρεις τη γάτα. Αν και δεν μου αρέσει να με διατάζουν, Σε παρακαλώ. Το αξίζεις. Ναι. Με παιδιά, είναι η πιο άτυχη παίκτρια με διαφορά. Με διαφορά το σημερινό παιχνίδι. Βασικά, δεν υπάρχει άλλος άτυχος παίκτης και ο Αχιλλέας και η Αγγελική. Αχιλλέα, με μία χρεοκοπία και 1500 στην άκρη, δεν λες άτυχος τον εαυτό σου. Ενώ με μία-δύο χρεοκοπίες, ένα χάνεις τη σειρά σου και τρία άστοχα γράμματα. Και μηδέν, Νάνση μου, θα πάρεις σε λίγο και την άλλη γάτα. Θα πάμε για καφέ. Με τη γάτα.
Αγγελική, εσύ με ή χωρίς γάτα, τα πας μια χαρά, έτσι να συνεχίσεις. Δεν τη θέλω τη γατούλα, εγώ δεν μ' αρέσει. Δεν την κάνεις παιδί μου με 2.000 κοντά. Πάμε, σε παρακαλώ. Θα πω το σίγμα. Θα πάρεις και τα 40 από αυτό, αλλά και μια δεύτερη ευκαιρία στο ταμπλό και ξέρεις πόσο χρήσιμη είναι, το είδαμε πριν αυτό. 20. Το πι. Έτσι το είπα. Δεν σε θέλει. Όμως δεύτερη ευκαιρία. Έχω δεύτερη ευκαιρία. Δεν σε θέλει το πι με τίποτα. Δεν με θέλει. Τίποτα. Όποτε το λες, στραβωμάρα το πι. Έλα. Θα πω το νι. Όπως λέμε, νταντάριο. Ναι, αλλά ούτε αυτό με θέλει. Αμάν, Αγγελική, τώρα αυτό ούτε εγώ το περίμενα. Αχιλλέα. Να πούμε το ρο. Ρο, όπως λέμε, ροή. Όμορφο. Το μη. Μόλις 40 ευρώ. Ρε φίλε, ταμένο το έχεις το εικοσάρικο. Το κάπα. Για την ακρίβεια, το κόκκινο εικοσάρικο, το έχει ταμένο. Ωπα, το καλό πέρασε και φυσικά, βέβαια. Για να μην λες ότι φέρω το κόκκινο. Βέβαια, να μην φέρεις και το μόβι εικοσάρικο μια φορά, μην είναι παραπονεμένο. Τι να πω, πες μου εσύ ένα σύντομο. Το λάμδα. Λάμδα. Τελικά υπάρχει κάτι χειρότερο από τα 20 άρικα και είναι το να μην υπάρχει γράμμα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να σας πω ότι τώρα θα είναι κάτι πολύ καλό. Γιατί η Νάνση έχει χρεοκοπήσει, έχει χάσει σειρά, έχει αστοχήσει σε γράμματα, τα έκανε όλα. Και με τη γάτα στα χέρια σου γυρίζεις. Τώρα θα δείτε τι θα γίνει. Τώρα! Ορίστε, έφερε κάτι που το έχει χρωστούμενο από πριν. Έτσι. Θα πω το ταφ. Ταφ. Είδατε, τουλάχιστον με τη μαύρη γάτα βρίσκει γράμμα. Και θα μου πεις άλλο ένα, σηκώνοντας το 1-1 από τον τροχό της τύχης. Παρακαλώ, σήκωσε τη φέτα με το 1-1. Ναι. Και πες μου το επόμενο σύμφωνο, επίσης για 40 ευρώ, χωρίς το παραμικρό ρίσκο να χρεοκοπήσεις. Το ξύ. Ξύ. Κάτι ξέρεις εσύ. Ξύ, έτσι, στην τύχη ποτέ δεν το λες. Αν το λύσεις, θα παίρνεις μόλις 100 ευρώ. Δεν θα γυρίσω. Είμαστε, θα γυρίσω. Άι να δούμε. Το 20 είναι του Αχιλλέα, δεν είναι δικό σου. Το γάμα. Ωραίο. Ωραία, είναι μια δώρο επιταγή. Αν μου πεις το επόμενο σύμφωνο σωστά, θα πάρεις και 3 εκατοστάρικα σε δώρα. Ζήτα. Ζήτα, όπως λέμε, ζιγκουάλα. Έτσι, μπράβο. Σήκωσε, σε παρακαλώ, τη δώρο επιταγή από τα έπλα 900. Μπορεί στη Χαλκίδα να μην έχει ανοίξει κατάστημα, αλλά τι είναι, να πεταχτεί στην Αθήνα, έτσι. Μία ώρα δρόμος και λιγότερο και θα πας σε ένα από τα 5 καταστήματα την 900 ελληνικά ωραία έπιπλα. Ναι. Έχουν τελειώσει τα γράμματα, το ξέρεις, και έκανες μια καλή τελευταία γυροβολιά, φίλη μου. Το δέχομαι. Το σύνολο είναι 410 ευρώ. Και για αυτά τα 410 ευρώ, τώρα, Εύη Αδάμ της Χαλκίδας, λύσε μου το γρίφο. Την βάφτισα κι αυτή. Γκαράζ αμαξοστάσιο. Γκαράζ αμαξοστάσιο. Παίρνει 410, ναι ή όχι. Ναι. Μπράβο. Τα 410, Νάνση μου, μπαίνουν στο ταμείο. Επιτέλους, να κάνουμε τη σούμα μας. Παραμένει πρώτη βεβαίως με 1.900 ευρώ η Αγγελική και δεύτερος ο Χιλιάς με 1.250, αλλά η Νάνση μας έδειξε ότι είναι στο παιχνίδι και τώρα παίζει και πρώτη και σε αυτό αλλάξει πολλά, έκτος γύρος. Εμένα η κατηγορία ρόλος. Πολύ σωστά. Ρόλο. Διάσημο ρόλο ψάχνουμε. Mm-hmm. Στον πίνακα, παρακαλώ. Η μόνη βοήθεια που μπορώ να δώσω είναι ότι ο ρόλος αυτός δεν είναι σε σύριαλ, αλλά είναι κινηματογραφικός. Αλλά έμεινε. Καλή αρχή, Νάντσι. Ωραία. Στο σπίτι έπιπλα δεν έχετε εσείς. Όχι, θα τα πάρω όλα. Θα τυπλώσει από εμάς. Ας πω το σίγμα. Αλίμονο. Κράταγες τη γάτα την ώρα που έλεγες το γράμμα. Όχι, να, αυτό είναι το λάθος. Το βρήκες. Να, ξέρω τον κουτς. Έτσι. Αγγελική, εσύ που δεν χρειάζεσαι τέτοια πράγματα, παιδί μου, πάμε από τα 1.900 να περάσουμε και το φράγμα των 2.000.
Θα πω το πι. Επιμένεις το πι εκεί, αλλά τη δικαιώνει τώρα. Μάλιστα. Να πω το νι. Απογοητεύεται κιόλας όταν έχονται μικρά ποσά. Και καλά κάνεις, είσαι εκφραστική. Σε πάω, είσαι αληθινή, 50 ευρώ. Μαλαξίας. Ναι. Είπαμε με τη μαμά μαζί θα πάτε. Τι να πω τώρα, να πω το μη. Την έχουμε κάνει νοικοκυρά από το πουθενά. Και 100 ευρώ δωρεπιταγή από το Γαλαξία, το ελληνικό σούπερ μάρκετ, βεβαίως. Αγγελική μου, έχεις 160. Θα γυρίσω άλλη μια φορά. Όπως θέλεις. Το κάπα. Ρόλος. Θα πω το ρο. Το τελευταίο γράμμα. Τι γύρισμα ήταν αυτό, παιδί μου. Κουρέψανε να πάθω ψήξη. Θα πω το λάμδα. Αν έχει λάμδα, σηκώνεις το 1-1. Σήκωσε το, σε παρακαλώ. Δεν χρειάζεται να ξαναγυρίσεις, θα μου πεις το επόμενο σύμφωνο. Αν δεν υπάρχει όμως, κάνεις τη σειρά σου. Θα πω το χ. Μπράβο. Ξέρω την πρώτη λέξη, αλλά... Άκουσε με. Εδώ, άκουσε με, Αγγελική. Τι είπα να πει, ξέρω την πρώτη λέξη. Η πρώτη λέξη δεν πάει χωρίς τη δεύτερη πουθενά. Αλήθεια. Κινηματογραφικά τουλάχιστον. Γύρισε ή αγόρασε. Θα αγοράσω. Ναι. Το έψιλον. Δυνατή, είναι δυνατή, είναι καλή, είναι παίχτρια, σωστή. Να ξαναγοράσω. Να ξαναγοράσεις. Έχουμε και... Να σε ρωτήσω κάτι. Παίζει και άλλο σύμφωνο μέσα στο παιχνίδι. Παίζει άλλο ένα. Θα το λύσω στην τύχη. Στην τύχη, αλήθεια. Ναι. Δεν το πιστεύω αυτό. Hannibal. Ναι. Τώρα χαιρετίσματα. Lecter. Δηλαδή, είπες, ξέρεις το Hannibal. Ναι, εκεί ήμουν ανάμεσα στο τάφι, το ζήτα. Το οποίο σου επιβεβαίωσα εγώ ότι είναι σωστό το Hannibal. Το λέω εγώ. Α, δεν είναι. Και έχεις την αγωνία για το Lecter. Ναι. Αλλιώς θα λέγες Lecter. Ναι. Lecter. Ναι, αυτό δεν ξέρω. Hannibal Lecter. Πολύ ωραίο. Ευτυχώς που δεν μας βλέπει ο Άντωνι Χόπκινς. Λίγη, Παναγία μου, τι διά... Λοιπόν, ο Hannibal Lecter είναι από τους διασημότερους ρόλους και έστω και κατά λάθος πήρες άλλα 230. Κατά λάθος. Ανάμεσα σε ζήτα και ταφ, διάλεξες ταφ. Κατά λάθος, ξεκατά λάθος, 2.130 ευρώ πάρτα. Η εξομαχία τώρα. Η κατηγορία είναι μόδα. Μόδα η κατηγορία μας. Φύγαμε. Νάνση. Παστέλ χρώματα. Παστέλ χρώματα. Μπράβο. 200 ευρώ για την φίλη μου την Νάνση, η οποία ανεβαίνει λιγάκι, αλλά λιγάκι. Λιγάκι. Το εννοώ. Να δούμε το σύνολό μας. Έφτασε στα 6-10 και εκτός από τα 2.130 που έχει η Αγγελική, θυμίζω υπάρχει ένας Αχιλλέας με 1.250 που είχε βγάλει στην αρχή και μετά ησύχασε. Πολύ ησυχία μετά. Θέλω φασαρία τώρα στον επόμενο γύρο. Πάμε παρακαλώ. Και το εννοώ, αυτό που μόλις τώρα είπα. Θέλω κάτι ανεβαστικό. Η κατηγορία είναι ζωολογία. Ζωολογία. Εντάξει. Εδώ, παιδιά, θα διευκρινίσω κάτι. Ζωολογία συνήθως ψάχνουμε κάποιο ζωάκι. Εδώ θα διευκρινίσω ότι ψάχνουμε δύο ράτσες ζώου. Νάνση, ξεκινάς πρώτη. Πώς σου ξέφυγαν τα έπιπλα εσένα. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Αγγελική, πάρ' το πάνω σου. Σίγμα. Έλα. Οπα, Αγγελικούλα μου. Τώρα τέρμα τα ψέματα. Το επόμενο γράμμα θα σου φέρει πάρα πολλά χρήματα. Σε παρακαλώ, μην κάνεις λάθος. Θα το πω όμως στην τύχη και προφανώς θα είναι το ρο. Δεν είπες το πι πάντως, το κρατάω εγώ αυτό. Ναι. Μπράβο, 500! Σήκωσε τα. Η Νάνση με τα έπιπλα, η Αγγελική με τα σούπερ μάρκετ. Θα πω το κάπα. Το κάπα. Άλλα 100 ευρώ δώρο από το Γαλαξία, σε παρακαλώ, στα χέρια σου. Μπράβο.
Έχει πονέσει το χέρι της. Στο γάμα. Το γάμα. Όχι, δεν υπάρχει. Αχιλλέα μου. Μπερδεύτε. Δεν είναι μεγάλη διαφορά σου από την Αγγελική, αλλά το χρειάζεσαι το 500 αργάκι σου κι εσύ. Θα πω το πι. Αγγελική, βλέπεις, το απαράτησε το πι ορφανό, το πήρε ο Αχιλλέας. 60 ευρώ Αχιλλέα, σου λείπει κανένα χιλιάρικο, έλα. Το νι. Έχεις 160 ευρώ για να μου βρεις τις δύο ράτσες των ζών. Αν το βρεις, παραμένεις πολύ πίσω από την Αγγελική. Το λάμδα. Λάμδα. Άκου τώρα τι έχει συμβεί. Έβγαλες 180 ευρώ με αυτά τα 20 αρικάκια που φέρες. Και δεν έχουμε και άλλα σύμφωνα. Δεν το ξέρω, πότε θα σου δώσω 100. Θα σου πω το όμικρον. Και μόλις η βάλια τα ανοίξει, ξεκινούν 5 δευτερόλεπτα Αχιλλέα μου, στα οποία πρέπει να μου βρεις τις δύο ράτσες ενός ζώου. Πάμε. Πεκινουά, κόκερ σπάνιελ. Στο κόκερ, εκεί είχες μια αμφιβολία αν λέγεται έτσι. Στο πεκινουά, δεν μπορούσα να βρω το πεκινουά με τίποτα. Εγώ αυτό δεν μπορούσα. Είχες βρει το κόκερ σπανιέλ και δεν μπορούσες να βρεις το πεκινουά. Γι' αυτό είπα πι, νι, λάμδα. Εγώ το είχα βρει και δεν κερδίζω. Η Νάνση το έχει βρει πολλή ώρα, αλλά έκανε παρέα μόνο με γάτες για την ώρα. Μαύρη. Ιδιαίτερο. Μετά τις διαφημίσεις έχουμε τον τελευταίο γύρο. Κάτσε να κάνω εγώ το γύρο του θριάμβου και τον κάνω όντως γιατί πηγαίνω ξανά στους παίκτες για να βάλουμε μπροστά τους τα ποσά τα οποία έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής. Βάλια, θέλουμε μία μικρή βοήθεια γιατί φτάσαμε στον τελευταίο μας γύρο. Προηγείται η Αγγελική με 2.130 ευρώ, ακολουθεί ο Αχιλλέας με 1.350, ενώ η Νάνση έχει μαζέψει 610 ευρώ. Λοιπόν, τα οποία μπορεί να φαίνονται λίγα, αλλά Νάνση, το λέω και στην Αγγελική και στον Αχιλλέα βεβαίως, σε έναν γύρο ο οποίος έχει μέσα. Τούτο εδώ, το χιλιάρικο, εξαφανίζει τις αποστάσεις και τις διαφορές στο άψε σβήσε. Και όχι μόνο το χιλιάρικο. Αχιλλέα, δύο πεντακοσάρικα κάνουν την ίδια δουλειά και επειδή λέω όλο πράγματα τα οποία μπορεί να φέρουν τους αντιπάλους κοντά σε σένα και να σε περάσουν πρωτοπόρε μας, να σου πω ότι με το ποσό που έχεις συγκεντρώσει που είναι πολύ μεγάλο, στον 8ο γύρο μπορείς με ένα τσάκποτ να αγγίξεις τα 4, τα 5, τα 7 χιλιάρικα γιατί είσαι πάρα πολύ καλή παίχτρια. Και στο εύχομαι ολόψυχα. Το θέμα είναι ποιος θα λύσει τον τελευταίο μας γρίφο. Και θα πάρει και 200 ευρώ μπόνους. Ποιος. Θα ξεκινήσουμε ωστόσο με την Νάνση, η οποία πάτησε γρήγορα το μπάζερ της. Αν δεν κάνω λάθος, η Νάνση δεν παίζει πρώτη. Τώρα παίζει η Αγγελική. Η Νάνση είχε πατήσει τον μπάζερ και έπαιξε στον 7ο γύρο πρώτη. Άρα είναι η σειρά της Αγγελικής βεβαίως, που θέλει απλά να λύσει το γρίφο, γιατί είναι ήδη πρώτη. Η κατηγορία. Η κατηγορία είναι μουσικά συγκροτήματα. Μουσικά συγκροτήματα. Πολύ ωραία. Εδώ θα πω και στους τρεις σας πως τα τρία συγκροτήματα που είναι στον πίνακα είναι και τα τρία ελληνικά. Μάλιστα. Καλή επιτυχία. Τελευταίος γύρος. Ευχαριστώ πολύ. Το σίγμα. Πάει το πρώτο γράμμα. Νι. Το γράμμα μας είναι νι και εδώ θα ήθελα να πω πως δεν έχουν σημασία τα 120 ευρώ που μόλις τώρα έβγαλε γιατί τα 120 είναι μικρό ποσό μπροστά στα 2.000 που έχει βγάλει ήδη. Σηκώνοντας αυτό το θαυμαστικό μπορείς να βρεις από κάτω μια χρεοκοπία. Τι θα χάσεις από αυτά τα 2.500? 170. Και τη σειρά σου. Αν το σηκώσεις και έχει jackpot όμως κακομοίρα μου, τα 2,5 γίνονται 5. Okay, θα το σηκώσουμε. Έρχομαι λοιπόν δίπλα σου για να σε βοηθήσω. Θυμίζω. Αν το σηκώσω και είναι jackpot, πάμε στα 5 χιλιάρια και όχι μόνο αυτό, ό,τι βγάζει διπλασιάζει. Εάν είναι χρεοκοπία κάτω από αυτό εδώ το θαυμαστικό, αν είναι χρεοκοπία, τότε θα το ζήσουμε το έργο όλο. Γιατί θα παραμείνεις πρώτη, αλλά η τύχη σου εξαρτάται από τα χέρια
του Αχιλλέα. Αν χρειαστεί να παίξει και η Νάνση, δεν ξέρω. Okay. Πάρε διπλασιασμό. Τώρα τι κάνω. Ξεροκαταπίνει η τριτοξαδέρφη της Αλεξάνδρας Δαντάριο. Της Αλεξάνδρας, την έκανα δεν εγώ. Ξέρω και την έκανα πω. Εγώ. Φίλη μας. Από την Κωνσταντινούπολη την έκανα. Πολίτησα, κανονικά, δικιά μας. Λοιπόν, με 170 ευρώ στο ταμείο σου, μπορεί να διαχειριστείς αυτόν τον γύρο. Διότι τα 5 χιλιάρικα που σου υποσχέθηκα είναι αληθινά, αλλά έρχονται μόνο όταν λύσεις το γρίφο. Αν αγοράσω φωνή, ας πούμε, αλλά δεν είναι, δεν μπορώ να ξαναγυρίσω. Αυτό ήτανε. Παιδιά, είναι φοβερά υπεραναλυτική η τύπη. Δεν το πιστεύω. Να αγοράσεις, κορίτσι μου, επιτρέπετε. Έλα, αγόρασε. Το έψιλον, το έψιλον. Έχει μπερδευτεί τελείως. Ωραία. Κάτσε να την καθησυχάσω τώρα λίγο, μισό λεπτό βάλια. Έρχομαι δίπλα, να σου πω. Εδώ, όποιος γυρίζει, κερδίζει. Φυσικά και μπορεί να γυρίσει. Έλα. Τι έχεις πάθει, τι άγχος είναι αυτό. Από το στρεσάρισμα ξέχασε τους κανόνες. 20 ευρώ. Να πω το κάπα. Να το πεις. Δεν υπάρχει. Και τώρα θα το ζήσουμε το έργο. Αχιλλέα. Πάμε να το κάνουμε. Το καλύπτεις. Αρκεί να μην μου φέρεις πάλι αυτά τα 20 άρια και τα 30 άρια. Λέγε. Το μη. Μη. Πάρ' το κάτω. Και όχι, 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 καταδικαστικό. Σχεδόν καταδικαστικό. Εδώ αν είχες ένα εκατοστάρικο ήταν 4. Αν είχες 2 εκατοστάρικα ήταν 8, ήσουν πρώτος. Γύρνα. Αυτό το λέω εγώ. Όχι! Όχι ρε φίλε, από το κακό στο χειρότερο. Έχεις κι άλλη γάτα, ε. Δώσε μου την πέτα να σου δώσω τη δεύτερη μαύρη γάτα. Δεν τα κατάφερε, παιδιά. Και όχι μόνο δεν τα κατάφερε, αλλά χρεοκόπησε κιόλας. Και έκανε ζημιά και στον εαυτό του, αλλά ζημιά και στην Νάνση, η οποία ένα χιλιάρικο είχε για να ελπίζει και αυτό δεν είναι πια μες στο παιχνίδι. Εντάξει, έχει 500 ευρώ. Δεν είναι ούτε το τζάκποτ, το έχει βγάλει η Αγγελική, η οποία λέει έχει 500 ευρώ και κάνει τώρα τους υπολογισμούς. Δεν ξέρω αν βγαίνουμε, Νάνση, για δοκίμασε. Όχι. Το πει. Ξαναγύρισε, σε παρακαλώ. Πλησιάζει το 500, αλλά δυστυχώς μένει στα 30. Ταφ. Ή τώρα ή ποτέ, ή τώρα ή ποτέ. Δεν υπάρχει φασούλη, γιατί εδώ δεν θες φασούλη για να γεμίσει το σακούλι. Η διαφορά σου είναι 1500 ευρώ. Εδώ θες φασολάδα, κανονικά όλο το πακέτο. Πάμε. Και βεβαίως χειροκροτήστε την Νάνση που έκανε την προσπάθειά της, αλλά αυτά τα γυρίσματα δεν την βοήθησαν. Παρακαλώ, ένα σύμφωνο. Λάμδα. Το Λάμδα. Έχει μείνει ένα σύμφωνο και η διαφορά από τα 9.20 μέχρι τα 2.130 δεν καλύπτεται με τίποτα που υπάρχει στον τροχό της τύχης. Αν το έχεις λύσει και το πεις, τιμητικά θα γλιτώσουμε το τελευταίο γύρισμα. Αν θέλεις να το ευχαριστηθείς, αν δεν το έχεις βρει κιόλας. Την πρώτη λέξη. Το πρώτο συγκρότημα. Έλα, θα το βρούμε παρέα, γύρισε. Έχουμε ήδη νικήτρια. 500 ευρώ. Και έφερε το 500 ευρώ τώρα, ούτε τώρα. Πάμε. Ποιο θα σύμφωνο. Πω στην τύχη το ρο. Το ρο. Και είναι το τελευταίο. Και προφανώς δεν ξέρει το πρώτο συγκρότημα ελληνικό, έτσι δεν είναι. Θέλω να πάρουμε ένα φωνή να το βοηθήσουμε. Ναι, βέβαια. Έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε να κερδίσουμε κάτι. Εδώ άλλο είναι να χάσουμε. Θα πάρω το αλφα. Το αλφα, παρακαλώ. Ωραία. Ωραία. Δεν έχουμε άλλα χρήματα. Στα επόμενα 5 δευτερόλεπτα θα φύγουμε με ψηλά το κεφάλι. Πάμε ψηλά το κεφάλι, παρακαλώ. Ψηλά. Ψηλά. Λοιπόν, τι νομίζεις ότι είναι το πρώτο συγκρότημα, αφού δεν το ξέρεις. Onar. Onar, στο υπογράφω εγώ είναι. Άνεμος. Άνεμος. Η Mumble D. Με ψηλά το κεφάλι. Έτσι. Μεγάλη νικήτρια του απόψινου παιχνιδιού είναι η Αγγελική, παρακαλώ. Αλλά πόσο υπέροχοι παίχτες. Και ο Αχιλλέας μας. Αχιλλέα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και η Νάνση μας. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Ήταν γερό παιχνίδι. Κάναμε τα πάντα. Αλλά η Αλεξάνδρα Νταντάριο εδώ πέρα ήταν πολύ δυνατή. Και όχι μόνο πολύ δυνατή, πήρε και ένα μεγάλο ποσό. Το οποίο έφτασε μαζί με τα δωράκια και με τα μεζεκλίκια που λέω εγώ. Τα 2.130 και αυτά είναι στην τσέπη σου. Ευχαριστώ πολύ. Έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα δίπλα μου. Άγκατζε, πάμε σε έναν τροχό της τύχης που δεν χρειάζεται πολύ δύναμη.
Χρειάζεται πολύ τύχη. Ωραία. Ο τελευταίος τροχός, σαν τον τελευταίο χορό. Σε 5 λεπτά θα έχουμε τελειώσει όλα. Εσύ θα φύγεις από εδώ, ίσως με έναν Nissan Juke. Δεν θέλω το αμάξι. Δεν θέλω το αυτοκίνητο. Είναι η πρώτη παίκτρια που δεν θέλει αυτοκίνητο. Θες σκάφος. Δεν θέλω σκάφος. Τι θέλεις. Λεφτά. Έχω ένα 10.000 εκεί μέσα, το θες. Το θέλω, ναι. Αν δεν το θέλεις, πούλησέ μου τα αμάξι, σου δίνω τα λεφτά εγώ. Εντάξει. Πάμε. Σε αφήνω εδώ στον τελικό και έρχομαι στην άλλη πλευρά για να σου πω πως τα 2.130 ευρώ μαζί με τα έπιπλα και τις δωρεπιταγές για σούπερ μάρκετ είναι απλά η αρχή. Ειλικρινά, θα εκτιμήσεις πάρα πολύ ακόμα και αν έχεις 4 αυτοκίνητα στον καρά σου, τον Nissan Juke. Okay. Γιατί θα μπορείς να πουλήσεις τα παλιά και να πάρεις τα λεφτά που θέλεις. Τον Nissan θα το κυκλοφορήσεις αύριο κιόλας. Αν το κερδίσω το παλιό, το κάνω δώρο στη φίλη μου που έχει έρθει σήμερα εδώ. Το είπε. Το παλιό το κάνει δώρο σε φίλη της. Το καλό που σου θέλω τώρα, γιατί η φίλη σου. Να συνεφέρουμε τη φίλη και να γυρίσεις. Καλή επιτυχία. Σου λέει κάτι το νούμερο 8. Όχι. Μπορεί να σου λέει σε λίγο. Δώσ' το μου, σε παρακαλώ. Έλα δίπλα μου και δώσε μου το 8. Γιατί μπορεί να γίνει το αγαπημένο σου σύντομα. Παρακαλώ. Βαλιά μου, τι κατηγορία έχουμε για το τέλος. Η κατηγορία είναι φαγητό. Όχι, γιατί όχι. Δεν είναι τα φαγητά το δυνατό σου σημείο. Μου αρέσει το φαγητό, αλλά ναι. Βάζουμε στο ένα φαγητό το οποίο είναι στον πίνακά μας, το α, το λ, το π, το σ και το τ. Τουλάχιστον αυτά παραγγέλνουμε και όσα υπάρχουν εμφανίζονται. Ένα σίγμα, 4α, κανένα π, κανένα ταφ, κανένα λάμδα. Τρία σύμφωνα, πάμε. Το μη. Το πρώτο γράμμα είναι το μη, μανουάλι. Το ρο. Και άλλο ένα σύμφωνο. Το κάπα. 4α είχαμε. Θέλω ακόμη ένα φωνή. Το γιώτα. Δεν το ξέρω καν. Μπορεί με τα γράμματα αυτά να ξεθολώσει ο γρίφος για σένα. Παρακαλώ. Πολύ ωραία, φαγητό. Πάμε. Μαντεύεις κάτι, πες το. Μύδια. Ναι. Σαγανάκι. Παναγία μου και Χριστέ μου, θα με τρελάνει αυτό το κορίτσι. Θα με τρελάνει αυτό το κορίτσι. Όλη η παρέα εδώ, όλη η παρέα, ελάτε. Παναγία μου. Θα σε πνίξω, θα σε πνίξω. Έλα. Ας έβγαλες την ψυχή. Ωχ, τρέχουνε οι φίλες, κλαίνε, φιλιούνται καλό χαμό. Πάμε τα δεξιά. Τις αφήνω εγώ τώρα εδώ, γιατί καταλαβαίνετε δεν τελειώνει αυτό ποτέ. Αρχίσαν τα κλάματα, οι αγκαλιές. Τέλεια. Λοιπόν, για παραταχθείτε, για έλα δίπλα μου εσύ εδώ με μας. Έλα από εδώ, έλα δίπλα μου εδώ. Μας δουν όλοι, να μας δουν και οι υπόλοιποι αυτή τη στιγμή. Διότι το τερμάτισες, το τερμάτισες. Παιδιά, ελάτε στην πίστα πάνω. Σας στέλνω στο χορό, ελάτε εδώ πάνω στην πίστα. Για ελάτε από εδώ, για ανέβετε πάνω. Ναι, ελάτε δίπλα μου ή κρύβεστε πίσω μου. Θέλω να σας δει όλος ο κόσμος. Ελάτε δίπλα μου. Και δεν τα τρώω από τα μύδια σαγανάκι. Δεν τα τρώω τα μύδια. Όχι, δεν τα τρώω. Λοιπόν, οι φίλοι σου που θα τις χαρίσει το αυτοκίνητο, αν εδώ έχει τον Nissan Juke, λιποθύμησε κάπου εκεί, κλαίει. Σ' αφήνουμε να κλάψεις κανονικά με το πάσο σου. Σε περίπτωση όμως που ανοίξω εδώ και έχει τον Nissan Juke, δεν το σώζεις. Της το δίνω. Δεν το σώζεις. Με το δάκρυ στα μάτια θα σε δούμε στη θέση του συνοδηγού. Αχα. Είσαι πάρα πολύ καλή. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια για όλα και κυρίως για τα μύδια σαγανάκι που δεν σ' αρέσουν. Τι της είπες, Φιλενάδα. Εισιτήρια Γερμανία ζητάει από εδώ. Όπα, ο καθένας ζητάει από κάτι. Άλλοι αμάξια, άλλοι εισιτήρια, άλλοι ταξίδια. Παιδιά, με τα 2.130 ήδη πάτε όπου θέλετε ταξιδάκι. Το θέμα είναι τι έχει εδώ. Γιατί άμα εδώ έχει κάτι μεγάλο, δεν πάτε απλά Γερμανία. Πάτε και Βόρειο Πόλο, άμα χρειαστεί. Άλλα 3.000. 5.130 ευρώ με τα επιπλάκια σου και μετά άλλα σε λαδρέ, Αγγελική. Πες το σε όλους να τα ακούσουν, Αγγελική, όλοι μαζί. Όποιος γυρίζει, Αγγελική. Κερδίζει.